Τώρα η ενεργειακή κρίση τέθηκε στο επίκεντρο της καθιερωμένης συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως οι επιδοτήσεις για το φυσικό αέριο θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Ναι, τότε θα ανακοινωθεί το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης για το πώς θα στηριχθούν στην ουσία περίπου 700.000 οικογένειες οι οποίες θερμαίνονται με φυσικό αέριο και δεν έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν σε άλλες μορφές θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να υπάρξει μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος, σημειώνοντας όμως ότι η κυβέρνηση θα σταθεί κοντά στους Έλληνες καταναλωτές και μάλιστα αναφέρθηκε και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο οι λεπτομέρειές του θα ανακοινωθούν και αυτές στο προσεχές διάστημα, Εύα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Καντέλη, και να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όμως δεν μπορούμε προφανώς να σταματήσουμε εκεί. Πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, που θα γίνουν συγκεκριμένες εξαγγελίες την επόμενη εβδομάδα για την επιδότηση την οποία δρομολογούμε για εκείνους τους καταναλωτές οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο και δεν μπορούν, και θα είναι και οι περισσότεροι, και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης. Από εκεί και πέρα, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το συνολικό μας σχέδιο εν ώψη του προϋπολογισμού του 2023. Δεν θα τα πω αναλυτικά, θα πω μόνο ότι αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει, κυρία Πρόεδρε, στοχεύουν αφενός στη στήριξη της κοινωνίας, αφετέρου στην προσήλωσή μας στον αδιαπραγμάτευτο στόχο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να κυλήσει και πάλι στις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Χαίρομαι πραγματικά, γιατί η Ευρώπη, όπως είδα και από την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, φαίνεται ότι συνειδητοποιεί τα προβλήματα και προσπαθεί σε συνεργασία να βρει τις λύσεις.